Ξεκίνησε λοιπόν πριν από λίγο η απολογία του 32χρονου πιλότου με καθυστέρηση, Έλενα Γαλάρη. Καλό μεσημέρι, καθώς ο δικηγόρος του ζήτησε προθεσμία λίγων ωρών προκειμένου να μελετήσει τα ψηφιακά αρχεία που μπήκαν στη δικογραφία. Να δούμε τι θα υποστηρίξει. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχεις. Ακριβώς, Λίνα, αν και η απολογία του είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, ξεκίνησε στις 11 και 4, καθώς έθεσαν στον ανακριτή καινούργια στοιχεία, στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία ήθελε ο κατηγορούμενος να δει, να μελετήσει, έτσι ώστε να μπορεί να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο, ο συνήγορός του ζήτησε από τον ανακριτή μία προθεσμία λίγων ωρών, προκειμένου να μελετήσει αυτά τα καινούργια στοιχεία που δεν υπήρχαν πριν στην δικογραφία. Να σας πω ότι ο συνήγορός του ήταν εδώ από νωρίς το πρωί. Είχε παραδώσει ήδη το υπόμνημα στον ανακριτή, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αριθμεί αρκετές σελίδες, είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει, η οποία δεν θα διαφοροποιείται από την προανακριτική του ομολογία. Στις 10 παρα 10 έφτασε εδώ στα δικαστήρια. Όπως είδαμε και στο βίντεο, συνοδευόταν από πάνοπλους αστυνομικούς, φορούσε αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Υπήρχε έντονη παρουσία και από την ομάδα διαχείρισης και οριοθέτησης συναθρήσεων. Δεν μπορούσε κάποιος, οποιοδήποτε, να προσεγγίσει τον κατηγορούμενο. Ακούσαμε ότι δέχθηκε αποδοκιμασίες, φραστικές αποδοκιμασίες από κάποιους που είχαν συγκεντρωθεί εδώ στα δικαστήρια. Τώρα μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή. Αυτό που θα υποστηρίξει είναι ότι δεν είχε κίνητρο, ότι δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο και ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα. Αυτός, Λίνα, είναι και ο βασικός ισχυρισμός του. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι μαθαίνουμε, ο δικαστικός λειτουργός αναμένεται να θέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Θα είναι πολλά τα ερωτήματα που θα τεθούν από τον δικαστικό λειτουργό. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η οποία φαίνεται πως θα τραβήξει λίγες ώρες, λοιπόν, γιατί θα έχει ερωτήματα, όπως μας λες, Έλενα, ο εισαγγελικός λειτουργός, για το τι έγινε τις ώρες που φαίνεται ότι γίναν κάποια πράγματα, με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να λέει ότι το έγκλημα έγινε λόγω της έντασης, της ελεκτικής διένεξης που είχε με την άτυχη Καρολάιν. Είδαμε σήμερα ότι παραιτήθηκε ο ένας... Και αυτό που μας έλεγε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Λινά, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι θα φωτιστούν και πολλές σκοτεινές πτυχές της δικογραφίας, που σημαίνει οι οποίες ότι θα δεν έχουν φωτιστεί ακόμα. Σημαίνει ότι θα δώσει και περισσότερα στοιχεία ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Δεν ξέρουμε φυσικά ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία, τι θα αλλάξει. Δεν νομίζουμε βέβαια ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά συμπληρωματικά θα δώσει αρκετά πράγματα. Ενδεχομένως να πει ότι οδηγήθηκε σε αυτό το έγκλημα μετά από εντάσεις που είχε με την Καρολάιν. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι αυτός θα είναι και ο βασικός ισχυρισμός του, ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο, ότι ήταν κάτι το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και θα δεχτεί βέβαια και τις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή. Μάλιστα. Ένας ο δικηγόρος του παραιτήθηκε, όπως ακούσαμε το πρωί, για προσωπικούς λόγους ο έτερος συνήγορός του. Και τώρα το θέμα, πέρα από το τι θα απολογηθεί, τι θα υποστηρίξει την απολογή του 32χρονος, είναι τι θα γίνει με την επιμέλεια της ενός έτους λιδίας, Έλενα. Δύο εισαγγελείς ανηλίκων έχουν αναλάβει την υπόθεση της επιμέλειας της μικρής Λιδίας υπό την υποπτία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικείου της Αθήνας, της κυρίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν δώσει ήδη εντολή σε κοινωνικούς φορούς έτσι ώστε να επισκεφτούν τις οικογένειες και του πιλότου κατηγορουμένου αλλά και της Καρολάιν που ζει στην Αλόνισο, προκειμένου να μεταβούν εκεί, να τις επισκεφτούν, να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία, να ελέγξουν το περιβάλλον και στη συνέχεια να καταλήξουν σε ποιο από τα δύο περιβάλλοντα θα ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του παιδιού. Στη συνέχεια να σας πω ότι έχουν 90 μέρες, μέσα σε 90 μέρες πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο, το οποίο θα είναι και αρμόδιο για να λάβει την τελική απόφαση για την οριστική πλέον επιμέλεια που θα δοθεί οριστικά η επιμέλεια της μικρής Λιδίας.